Τέσσερις φυτείες κάναβης με 1.321 δενδρύλια, το ύψος των οποίων έφτανε τα 3,5 μέτρα, εντοπίστηκαν στη διάρκεια εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Οι τρεις φυτείες βρέθηκαν σε χωριά του Δήμου Αποκορώνου και η τέταρτη σε ορεινή περιοχή του Δήμου Πλατανιά, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από συλλήψεις των φερόμενων καλλιεργητών. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποιώντας πληροφορίες, καταφέραν να εντοπίσουν τις φυτείες που ήταν επιμέλως κρυμμένες σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Μάλιστα, σε μία από τις τέσσερις βρήκαν επιπλέον 1.180 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, ποσότητα την οποία οι καλλιεργητές προόριζαν για διακίνηση. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν μεταξύ άλλων πιστήρια που θα ερευνηθούν στο πλαίσιο της αναζήτησης των δραστών. Οι τέσσερις φυτείες σε Αποκόρωνα και Πλατανιά έρχονται να προσθεθούν στις 12 μικρότερες με 195 δενδρύλια που εντοπίστηκαν το περασμένο Σάββατο σε συντονισμένες επιχειρήσεις της Ελλάς στη Δυτική Κρήτη στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας ναρκωτικών. Στις εν λόγω επιχειρήσεις, μάλιστα, συνέδραμε το Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, ενώ συνελήφθηκε ένας κρητικός φερόμενος ως καλλιεργητής.